Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι 21 Απριλίου σήμερα. Άντε. Κάποτε ήταν επέτειος αυτή η μέρα με αφιερώματα, με αναμνήσεις, με αυτό. Εντάξει, περνάνε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, Γιώργο. Πάρα πολλά, ναι. 67, 30, πόσοι έχουν περάσει. 48. 48 50 χρόνια. Πολλά, λοιπόν, πολλά. Είναι 21 Απριλίου λοιπόν του 2015. Τέτοια ώρα τους είχαν μπουζουριάσει όλους. Είχαν βγει 4 ώρα τα τάγκς από το γουδί, είχαν πιάσει τους πολιτικούς, είχαν πιάσει τους υπουργούς, είχαν πιάσει τον σταθμό, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον ΟΤΕ τότε με τις τηλεφωνίες, παίζανε τα εμβατήρια, είχε καθαρίσει η χώρα τέτοια ώρα. Έτσι. Ναι. Εγώ τώρα ήμουν παιδάκι τότε. Ναι. Το θυμάμαι στο χωριό. Δεν είχαμε ούτε δρόμου, ούτε ηλεκτρικό, ούτε τίποτα. Πώς καταλάβαμε ότι ήρθε η δικτατορία? Ήταν 2-3 αριστεροί, ναι, που κάθε φορά που γινόταν κανένα μπερδέμα του τσακώνανε, ναι, και του πουλιάγανε. Άνευ λόγου, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Επειδή ήταν αριστεροί. Του παλιού, του Λοιπόν, και ξαφνικά γίνεται εκείνη την ημέρα το πρωί, βλέπουμε αυτούς τους γνωστούς 2-3 υπόπτους. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Είχαν ένα δισάκι στον νόμο, ένα σαν σεντόνι βάζανε κάτι. Κρεμάγανε τα υπάρχοντά τους. Αυτά. Και είχαν πάρει το δρόμο προς τα κάτω σε ένα μονοπάτι. Δεν είχε ούτε αυτοκίνητο ούτε τίποτα. Ήταν προς το άγνωστο. Μόνοι τους, έξω συνόδευε. Είχε κάποιος εκεί τον ΤΕΑ, κάποιοι τους. Τα ΤΕΑ τότε. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, του συνοδεύαμε και πήραν το δρόμο. Χωριανοί. Ναι, χωριανοί, ναι, πήγανε προς τα κάτω. Θα πάρα να παραδοθούν στο αστυνομικό τμήμα και από εκεί να πάρουν. Στο μακρόνιο, στη μακρόνιο. Έτσι το μάθαμε εμείς ότι έγινε η ιστορία. Εντάξει, μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Επιστρέψανε, ναι, εντάξει. Επιστρέψανε. Πολλοί δεν επιστρέψανε, λες.